Γεια σας παιδιά, είμαστε εδώ. Πρέπει να σας πω ότι μένουμε σπίτι. Εμείς δεν είμαστε στο σπίτι αυτή τη στιγμή, είμαστε σε ένα ανοιχτό γκαράζ. Βάλαμε και όλες αυτές τις ζωγραφίες που όλες είναι της Χριστίνας μας. Γιατί η Χριστίνα, εκτός από ηθοποιός, όπως το ξέρετε, είναι και εκείνη που κάνει όλα τα εικαστικά στις παραστάσεις μας. Λοιπόν, και φτιάξαμε ένα χώρο έτσι πολύ ωραία, ανοιχτό. Έχουμε και τις αποστάσεις μας και να μπορούμε να σας πούμε ένα παραμύθι, γιατί σύμφωνα με τον Δήμο Ξάνθης αποφασίσαμε να κάνουμε κάθε μέρα να λέμε και ένα παραμύθι για εσάς τα παιδιά μας. Έτσι, αγάπες μου. Λοιπόν, ξαναζητήρω για τους καινούριους φίλους, γιατί είμαι σίγουρη ότι σήμερα θα έχουμε πάλι καινούριους φίλους. Γεια σας, ο Στέφανος. Στέφανος, ο μουσικός μας. Χριστίνα. Χριστίνα Κουλουμπή. Και εγώ η Κάρμεν, ξεκινάμε το παραμύθι που θα είναι αυτή τη φορά. Όχι, ξεκινάμε λιώτικα, πάμε. Παραμύθι τώρα ωραίο ξεκινά. Μια φορά και ένα καιρό ας πούμε όλοι. Κλείστε μάτια κι όπως σύγκλος τη γυρνά. Θα σας πάμε κάπου κόσμο μαγικό. Ο αγράμματος Γιαννάκης και ο μορφωμένος Χάιδαρος. Ήταν μια φορά στο νησί της Σαντορίνης ένας γέρος που είχε ένα μοναχογιό που τον έλεγαν Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης δεν αγαπούσε καθόλου τα γράμματα. Αυτός ο γέρος, πρέπει να σας πω, ότι είχε και ένα γάιδαρο που τον έλεγαν Μελένιο και ήταν πολύ ξύπνιος. Όταν ήρθε η ώρα του να φύγει από αυτόν τον κόσμο, φώναξε το γιο του και του είπε. Αχ, γέρο, λυπάμαι που δεν σ' αρέσανε τα γράμματα, ήρθε η ώρα να φύγω. Αχ, έμεινες ξύλο απελέκητο, δυστυχώς, δεν διάβαζες, τι να κάνουμε, είμαστε φτωχοί και εγώ τώρα δεν έχω να σε αφήσω τίποτα άλλο παρά μόνο ένα γάιδαρο, το Μελένιο. Δεν είχες μυαλό, αλλά τι να κάνουμε, αυτά είπε ο καημένος αυτός ο γέρος και έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο. Από την άλλη μέρα, ο γιος άρχισε να σκέφτεται πώς θα μπορούσε να ζήσει καλά έχοντας για περιουσία του μονάχα έναν γάιδαρο. Δεν έχω ούτε μια δεκάρα για να ζήσω και το μόνο που μου μένει είναι να πουλήσω το γάιδαρο, το γαϊδουράκι μου. Αυτό θα με σώσει. Α, αυτό μπορεί να μου έλεγε. Όταν μου είπε ο μπαμπάς μου πριν πεθάνει ότι αυτός ο γάιδαρος μπορεί να σε βοηθήσει, αυτό θα εννοούσε, να τον πουλήσω για να βγάλω λεφτά και να ζήσω με αυτά. Ωραία, ωραία, θα τον πουλήσω, θα τον πουλήσω. Όχι, όχι, μη με πουλήσεις, είπε ξαφνικά ο γάιδαρος με ανθρώπινη φωνή. Ποιος είπε, ποιος μίλησε καλέ, ρώτησε ο Γιαννάκης. Εγώ, ο Μελένιος. Αλλά μιλάς ανθρώπινα. Και βέβαια μιλάω. Είμαστε σε παραμύθι, το ξέχασες. Ναι, είμαστε σε παραμύθι, το έχω ξεχάσει. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τι λέγαμε, Α, Γιαννάκη μου, εσύ έλεγες ότι θα με πουλήσεις. Α, ναι, θα σε πουλήσω, τι να κάνω, για να πάρω μπόλικα λεφτά, γιατί σίγουρα, αν σε πουλήσω θα πάρω λεφτά και θα μπορούσε να είσαι πολύ χρήσιμο σε κάποιον άλλο. Γιατί να είμαι χρήσιμο σε κάποιον άλλο και να μην είμαι χρήσιμο σε σένα, το αφεντικό μου, αν θες τη γνώμη μου, μη με πουλήσεις. Είπε ξανά το γαϊδουράκι. Αν με πουλήσεις τα χρήματα που θα πάρεις, θα τα ξοδέψεις μέσα σε λίγες μέρες και ύστερα πώς θα ζήσεις, τι θα κάνεις. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, είπε ο Γιαννάκης ξύνοντας το κεφάλι του. Δεν μου λες, γάιδαρε, τι προτείνεις. Προτείνω να πας να δουλέψεις. Να δουλέψω και τι να κάνω, τι δουλειά να κάνω, εγώ να δουλέψω. Εγώ αγράμματος τι δουλειά να κάνω. Το ξαναλέω, μόνο σου είπες ότι θα μπορούσα να είμαι πολύ χρήσιμο σε κάποιον άλλον. Γιατί λοιπόν να μην είμαι χρήσιμο σε σένα. Κάτσε, γιατί αυτό που λες τώρα εγώ δεν το πολύ καταλαβαίνω, για λέγε. Να, μπορείς να με βάζεις να κουβαλάω τον κόσμο που έρχεται στο νησί μας και να δείχνεις τα αξιοθέατα. Α, δεν μ' αρέσει αυτή η δουλειά, για να έχεις και τι, να ανεβαίνω πάνω σου και άσε που εδώ στη Σαντορίνη είναι και τα βουνά, απόταμα, μπορεί να πέσω μέσα στη θάλασσα, αλλά τι μου είπες για κάτι, πώς το πες αυτό. Τα αξιοθέατα. Τι θα πει για αξιοθέατα.
τα όμορφα μέρη που αξίζει να δει στη Σαντορίνη. Αυτό θα πει εξωτία. Όχι. Αυτό θα πει ότι πρέπει να δουλεύω. Όχι. Προτιμώ. Να σου πω κάτι. Άμα είναι να δουλέψω, προτιμώ να γίνω κτηνοτρόφος. Α, κτηνοτρόφος, ε! Δεν είναι άσχημη ιδέα. Αν θέλεις να γίνεις κτηνοτρόφος ή ό,τι άλλο, θα πρέπει πρώτα να μαζέψεις χρήματα. Ναι. Και πώς θα τα μαζέψω τα χρήματα. Και για να μαζέψεις χρήματα, ο μόνος τρόπος είναι να κάνεις αυτό που σου λέω, είπε ο Μελένιος. Ωραία, αν κάνω αυτό που μου λες και μαζέψω χρήματα, με ποιο τρόπο θα γίνω κτηνοτρόφος. Ρώτησε ο Γιαννάκης. Θα σου πω αμέσως, είπε ο Μελένιος. Μόλις βάλεις λίγα λεφτά στην άκρη, θα αγοράσεις μια γελαδίτσα και ένα μοσχάρι. Κάτσε, τι μου πεις, θα βάλω λεφτά στην άκρη και θα αγοράσω μια γελαδίτσα και ένα μοσχάρι. Βεβαίως. Αν όλα πάνε καλά, σε λίγο καιρό, θα σου κάνουν πολλά μοσχαράκια. Θα κάνω μοσχαράκια, ναι, λοιπόν. Τότε, μου αρέσει αυτό. Θα παίρνεις το γάλα που θα σου δίνουν ορισμένα από αυτά τα μοσχαράκια και θα τα πουλάς για να γίνει βούτυρο, τυρί και γιαούρτι. Και ακόμα θα δίνεις κάποια άλλα στο χασάπι για να πουλά το κρέας του. Δηλαδή, με συγχωρείς, από το γάλα και γίνεται το βούτυρο και το τυρί και το γιαούρτι. Ακριβώς. Α. Το μοσχαρίσιο κρέας, να ξέρεις, είναι ό,τι πρέπει για τον άνθρωπο, γιατί είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες και έχει σίδηρο που είναι απαραίτητος, κυρίως στα παιδιά. Αν κάνεις αυτά που σου λέω, πολύ σύντομα θα γίνεις ένας κτηνοτρόφος πρώτης γραμμής. Κτηνοτρόφος πρώτης γραμμής, αλλά ναι, πρέπει να κάνω όλα, να πάρουν το γάλα, να κάνω τυριά, να κάνω βούτυρα. Είναι, νομίζω, πολύ δύσκολα πράγματα αυτά. Εγώ είμαι της γνώμης ότι όχι, άλλαξα γνώμη. Προτιμώ να κάνω εκείνα τα αξιοθέατα που είπες. Τουλάχιστον. Κάτι είναι γι' αυτό. Αλλά δεν μου λες κάτι. Αυτά όλα που μου είπες για την κτηνοτροφία και τα λοιπά, πού τα άμαθες? Ήμουν πολύ τυχερός, είπε ο Μελένιος. Γιατί ο πατέρας σου με άφηνε πάντα να βόσκω σε ένα χωράφι δίπλα στο σχολείο. Για καλή μου τύχη, ο δάσκαλος άφηνε πάντα το παράθυρο της τάξης του ανοιχτό χειμώνα καλοκαίρι. Και το χειμώνα κάνανε γυμναστική και λέγανε πάνω τα χεράκια, κάνω τα χεράκια. Για πώς είναι αυτό. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά και δέκα εμείς. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά και δέκα. Και μέσα, έξω και πάνω, κάτω και αριστερά και δεξιά. Έξω και πάνω, κάτω και αριστερά και δεξιά. Όπως καταλαβαίνεις, ναι, εμένα μου αρέσαν πολύ τα γράμματα. Έκανα και τη γυμναστική μου, αλλά διάβαζα κιόλας. Μην βλέπεις που οι άνθρωποι μας λένε γαϊδούρια, είμαστε πιο έξυπνοι από εσάς. Πήγαινε λοιπόν δίπλα στο παράθυρο και άκουγα όλα τα μαθήματα. Εγώ έφευγα, για να πω την αλήθεια, το σκαγα, δεν μ' άρεσε το σχολείο. Και καλά, σε όλα τα μαθήματα λέγανε πώς να γίνεις κτηνοτρόφος. Όχι, τα μαθήματα, αγαπητέ μου Γιαννάκη, ακόνησαν το μυαλό μου και έμαθα να σκέφτομαι. Σε έμαθαν να σκέφτεσαι τα μαθήματα. Ναι. Εσύ που δεν ήθελες τα γράμματα. Ναι, το σκαγα. Τώρα ούτε να σκεφτείς δεν μπορείς. Ναι, σωστό, δίκιο έχεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έκανα λάθος που τόσο φαίνεται. Αν ξαναγεννόμουν θα πήγαινα οπωσδήποτε στο σχολείο να μάθω γράμματα, αλλά δεν ξαναγεννιέται κανείς, ξαναγεννιέται. Αχ, στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα, έλεγε συνέχεια ο δάκτυλος. Τι έλεγε σοφά πράγματα αυτός ο δάσκαλος. Όσο σοφά πράγματα έλεγε αυτός ο δάσκαλος. Όλοι οι δάσκαλοι είναι σοφοί, να ξέρεις. Ναι, επειδή έχουν σπουδάσει. Ναι. Έχουν πάει στο πανεπιστήμιο. Και δεν μου λες, Γαϊδαράκο, εγώ τώρα, αν θέλω, μπορώ να μάθω γράμματα, δηλαδή. Αν έχεις όρεξη, ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Και δεν μου λες, θα με βοηθήσεις εσύ, δηλαδή. Εγώ θα είμαι ο γάιδαρός σου και αυτό είναι όλο. Εσύ πρέπει να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Αν δεν πάρεις ένα βιβλίο στο χέρι να διαβάσεις. Ένα βιβλίο να πάρω στο χέρι να διαβάσω. Μα εγώ δεν τα ήθελα τα βιβλία και δεν έχω στο σπίτι βιβλία και πού θα βρω λεφτά για να αγοράσω βιβλία, δεν μου λες.
Συζητάμε τόση ώρα και χάνουμε τον χρόνο μας και πάμε στο λιμάνι να δουλέψουμε και θα έχουμε όσα βιβλία θες. Α, πώς θα τα έχουμε. Α, θα βγάλουμε λεφτά να δουλέψουμε στο λιμάνι, βέβαια. Ναι, καλή ιδέα. Πάμε. Ήρθε πλοίο και ήρθανε και ξένοι τουρίστες. Ναι, έχουμε δουλειά, μας χρειάζονται. Πάμε λοιπόν. Και ξεκίνησαν για το λιμάνι. Και μετά, τι έγινε μετά θα με ρωτήσετε. Άρχισαν τις δουλειές τους και τις ελεύθερες τους ώρες. Ναι. Διάβαζαν. Και η ζωή τους άλλαξε. Άλλαξε προς το καλύτερο. Άλλαξε. Ναι. Και για πες μου, ο Μελένιος, τι έγινε ο Μελένιος. Ο Μελένιος. Για να πάμε στο Μελένιο. Ο Μελένιος ήταν πολύ ευτυχισμένος. Γιατί... Γιατί άλλο να έχεις για αφεντικό τον αγράμματο Γιαννάκη και άλλο να υπηρετείς ένα μορφωμένο κύριο Γιαννάκη. Αισθάνεσαι περήφανος, είπε ο Γάιδαρος. Πώς να το κάνουμε, Δηλαδή θέλεις να πεις ότι πέρασε ο καιρός, ότι διάβασε πολλά βιβλία και έγινε μορφωμένος και τον φωνάζανε κύριο Γιαννάκη. Βέβαια. Τον φωνάζανε κύριο Γιαννάκη. Όλα καλά λοιπόν, ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό θέλει να μας πει το παραμύθι νομίζω, Ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση. Μπορεί όταν ήμασταν μικρά παιδιά να μας αρέσουν τα γράμματα, αλλά θα έρθει μια στιγμή που θα καταλάβουμε πόσο χρήσιμα είναι. Και εδώ τελείωσε το παραμύθι μας. Και εδώ τελείωσε το παραμύθι μας. Ζήσανε όλοι τους πολύ καλά. Μα εμείς θα ζήσουμε πολύ καλύτερα με παραμύθια για σας, παιδιά.